κύριε Ζαχαριάδη, είδαμε πριν από λίγες ώρες τον κυβερνητικό εταίρο, τον κύριο Καμένο, να είναι διατεθειμένος να φύγει από την κυβέρνηση αν ψηφιστεί η συμφωνία των Περισπών και συνεχεία λίγες ώρες αργότερα να ανακούρει πριν και να ουσιαστικά να λέει ότι θα προσφέρει στήριξη στην κυβέρνηση μέχρι το τέλος. Πώς βλέπετε από τη δική σας πλευρά αυτή την κυβερνητική συνεργασία και πόσο μπορεί να προχωρήσει? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι αρμοδιότητά μου να σχολιάζω τις δηλώσεις του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι σαφές ότι τα 4 τελευταία χρόνια έχουμε μία καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινώντας αυτή η διαδικασία της συζήτησης για το Μακεδονικό, γνωρίζαμε ότι είχαμε διαφορετική άποψη, διαφορετική κατεύθυνση, διαφορετική γραμμή. Θεωρώ αυτονόητο δικαίωμά του στο συγκεκριμένο ζήτημα να εκδηλώνει και την διαφορετική του άποψη και την διαφοροποίησή του. Όμως υπάρχει σημαντικό χρονικό και πολιτικό διάστημα από σήμερα μέχρι να έρθει αυτή τη στιγμή τη κύρωση της συμφωνίας στη Βουλή, όπου πρέπει να γίνουν ουσιαστικά βήματα για τη χώρα, όπως η ολοκλήρωση των μνημονίων, η πρώτη μεταμνημονιακή περίοδος, αυτό που είχαμε πριν από λίγες μέρες, η ρύθμιση του χρέους. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι παρά την δεδομένη τοποθέτηση του κυρίου Καμένου, ένα άλλο τμήμα του πολιτικού μας συστήματος, πολύ μεγαλύτερο και ευρύτερο από την κομματική και κοινωνική δυναμική του κυρίου Καμένου, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το Κίνημα Αλλαγής, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τον κύριο Καμένο και να αναλάβουν τις ιστορικές τους ευθύνες σε ένα ζήτημα που τουλάχιστον και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχαν διαχειριστεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και το ΚΚΕ είχε μια θέση συνέπειας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υιοθετούν κομματικού και εκλογικού χαρακτήρα τακτικές. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ο κύριος Καμένος δεν θα γίνει Αντώνης Σαμαράς για τον κύριο Μητσοτάκη, ο ίδιος για τον κύριο Τσίπρα, και δεν θα υπάρξει βουλευτής Συμπυλίδης σε αυτή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας. Για να μεταφέρω την κουβέντα στο δεύτερο φλέγον θέμα της επικαιρότητας, το οικονομικό. Είχαμε το κρίσιμο Eurogroup, είχαμε την ρύθμιση του χρέους, είχαμε και τα πολύ καλά λόγια από τον κύριο Μοσκοβισή. Πώς βλέπετε την επόμενη ημέρα ως προς αυτό και κυρίως τι θα γίνει για να το βιώσουμε και σε επίπεδο μικροοικονομίας, στην καθημερινότητά μας, αυτά τα θετικά μηνύματα? Κοιτάξτε, εδώ δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μία σύγχυση. Οι θετικές ειδήσεις στον χώρο της μακροοικονομίας, οι πάρα πολύ θετικές δηλώσεις του κυρίου Μοσκοβισή αλλά και άλλων Ευρωπαίων παραγόντων. Παρακολούθησα τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Γιούνκερ, τον κύριο Ντομπρόφσκι, τον κύριο Τούσκ που μιλάνε με θετικά λόγια για την Ελλάδα. Δεν πρέπει να μεταθέσουν τη συζήτηση στο δύσκολο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο στη δημιουργία μιας ψευδαίσθησης ενός success story. Δεν υπάρχει success story. Υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες και οι θετικές αλλαγές που έχουν αρχίσει να συντελούνται στη μακροοικονομία θα πρέπει να δούμε πώς θα περάσουν στο καλάθι της νοικοκυράς, πώς θα περάσουν στην καθημερινότητα του πολίτη. Άρα λοιπόν, ναι, στην οικονομία τα πάμε καλύτερα, ναι, η κατάσταση έχει ισορροπήσει, ναι, αρχίζουμε να πηγαίνουμε προς τα πάνω, πέφτει η ανεργία. Τώρα που βγαίνουν τα μνημόνια, θα θεσμοθετήσουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στις αδικίες και στους στραγγαλισμούς που επιβλήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα. Αλλά μακριά από μας κάθε διαδικασία πανηγυρισμού ή ωρεοποίησης μιας κατάστασης του παρόντος. Είναι κρίσιμος ο χρόνος που διανύουμε, είναι κρίσιμες οι πολιτικές επιλογές που πρέπει να πάρουμε και πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα και με αποφασιστικότητα. Τι να περιμένουμε δηλαδή και πολιτικά από τον Αύγουστο για μετά και εν ώψη της ΔΕΘ, ποιο θα είναι το μήνυμα για την επόμενη σελίδα της Ελλάδος? Το μήνυμα για την επόμενη σελίδα της Ελλάδας είναι ότι θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε καλύτερα. Θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε καλύτερα και αυτό θα το αντιλαμβάνονται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι τη μία μέρα του Αυγούστου θα κοιμηθούμε με προβλήματα, με μνημόνιο, με δυσκολίες και την άλλη μέρα θα ξυπνήσουμε μια χαρά. Αυτό θα είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι διαρκής, θα έχει επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις και χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να δίνουμε έναν διαρκή αγώνα μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.